Ανωδικά κινείται η οικοδομική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας έτσι παράθυρο αισιοδοξία στους απασχολούμενους στον κλάδο, πως τα πέτρινα χρόνια τέλειωσαν. Τώρα ασυνάει λίγο-λίγο, έτσι πάει. Όχι όμως και πολλά-πολλά. Λίγα πράγματα. Έχω την αίσθηση και εγώ και οι συναδελφοί μου εδώ πέρα ότι η οικοδομική δραστηριότητα είναι αυξημένη. Ο κατασκευαστικός κλάδος πέρασε μια μεγάλη κρίση πανελλαδικά αλλά και τοπικά που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως καταγράφεται και επίσημα στο σύνολο της χώρας τον Μάιο εφέτος, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σημείωσε αύξηση 5,8%. Στην περιφέρεια Κρήτης η συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Έχει εξαγγελθεί μείωση του έμφυα. Επίσης πολύ σημαντικό ότι έχει ψηφιστεί ήδη η κατάργηση του ΦΠΑ στις καινούργιες οικοδομές. Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναρχίσει η οικοδομική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα στον Καλλικρατικό Δήμο Ηρακλείου, από την αρχή του χρόνου έως και τις 8 Αυγούστου, είχαν εκδοθεί συνολικά 895 άδειες στη πλειοψηφία τους μικρής κλίμακας. Μέχρι το τέλος του χρόνου, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει το 1.000-1.100. Σημαίνει ότι τα συνεργεία που δουλεύουν στην οικοδομία θα έχουν δουλειά. 10 χρόνια τώρα είχαμε να δουλέψουμε. Ναι. Δηλαδή, κάναμε 5 μεροκάματα, 10 μεροκάματα του χρόνου. Το χρόνο. Το 2009 βάσει των στοιχείων του ΙΚΑ του νομού Ηρακλείου είχαμε γύρω στους 8.000 ασφαλισμένους και όταν φτάνουμε σήμερα να υπολογίζουμε γύρω στους 3.000 δείχνει πραγματικά το μέγεθος. Εγώ βασικά 10 χρόνια είμαι ασφάλιστος. 10 χρόνια. Τώρα βάζω αίσθημα. Οικογένεια έχεις? Έχω οικογένεια. Παιδιά? Έχω. Και πώς πέρασε? Πώς πέρασα? Άστο. Καθένας ξέρει τα δικά του. Την τάση της σταθεροποίησης της οικοδομικής δραστηριότητας που έχει ξεκινήσει από το 2018 φαίνεται πως καταγράφει γενικότερα ο κλάδος των κατασκευών και των δομικών υλικών, με τις μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες να εκτιμούν πως συνολικά υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις ότι η αγορά έχει πλέον επανεκκινήσει. Η δουλειά σε εμάς άνοιξε λόγω της ανακαινήσεις των επαγγελματικών χώρων και την κατασκευή νέων επαγγελματικών χώρων. Βέβαια, επιβάλλονται και γίνονται και οι ανακαινήσεις με ραμέθια σε σπίτια. Ισχύει και το γεγονός ότι έχουν παλαιώνουν τα σπίτια δεν χτίζονται καινούργια, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερα σπίτια ανακαινήσεις. Και επίσης οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί ανακαινίζουν σπίτια με σκοπό να τα νοικιάζουν με βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.